Θα μιλήσουμε με τον Κώστα τον Μπουτάση. Ο Κώστας ο Μπουτάσης είναι από την Έδεσα. Ασχολείται, έχει ένα χόμπι ας το πούμε. Ένα χόμπι το οποίο... από πότε το ξεκίνησες Κώστα? Έχει 5 χρόνια. 5 χρόνια. Γύρω στα 5. Πώς ξεκίνησες το μυαλό σου να ασχοληθείς με αυτό το χόμπι? Έκανα πρώτα μικροξυλογλυπτική. Σε τι είδη επάνω? Καρτούν πιο πολύ. Α, σε καρτούν. Και μετά έβλεπα ότι δεν μου έκανα μετά εικόνες. Έβλεπα ότι πάλι τις τελειώνω γρήγορα. Ήθελα πιο πολύ χρόνο να ασχολούμαι. Και ξεκίνησα μετά το μοντελισμό. Μάλιστα. Το ξύλινο μοντελισμό. Το ξύλινο μοντελισμό. Και λοιπόν, έκανα διάφορα μοντέλα. Συγκεκριμένα τώρα αυτό που έχεις κάνει και έχεις πάρει το χρυσό βραβείο σε αυτό το είδος, σε αυτό το αντικείμενο. Πού πήγατε, τι αντικείμενο είναι αυτό, πώς λέγεται? Έγινε έκθεση διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη στο στατικό μοντελισμό. Εγώ ήμουν στην κατηγορία πολιτικά θέματα, έχω κάνει μια ιδιοκατασκευή από ξύλο ξολοκλήρου. Ναι. Εγώ το έχω κάνει, δεν είναι αγοραστό να κολλήσω τα κομμάτια. Και είναι κατασκευή ρώσικη άτρακτος, Korolev Moon Landing. Έτσι λέγεται η ονομασία του, Korolev. Και είναι πιστοαντίγραφο. Και γι' αυτό έχω πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία μου. Στο συγκεκριμένο αντικείμενο πόσοι ήταν οι συμμετέχοντες? Δεν ξέρω. Ήταν αρκετά τα μοντέλα. Εγώ πήγα, άφησα το μοντέλο, τα μοντέλα μάλλον. Και έφυγα, τα αφήσαμε, ναι. Υπήρχε ασφάλεια. Και μετά σας ειδοποίησαν? Την επόμενη μέρα πήγαινε ο κόσμος, έβλεπε, ψηφίζανε. Και... Α, ψήφισε ο κόσμος. Πώς γίνεται η επιλογή, ναι? Η επιλογή του κοινού είναι άλλο βραβείο. Εγώ πήρα στο καλύτερο πολιτικό θέμα, στην καλύτερη ιδιοκατασκευή. Μάλιστα. Και για πες μου τώρα, είχε και άλλα αντικείμενα τα οποία ήταν σε άλλη θεματολογία, έτσι? Ναι, άλλη θεματολογία. Συμμετέχοντες από πού? Από ό,τι μου είπες, σε Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σερβία. Σκόπια? Σκόπια όχι, δεν είδα. Τουλάχιστον από αυτούς που κέρδισαν, γιατί την επόμενη μέρα ήμασταν όλοι εκεί στην απονομή. Και από ό,τι έβλεπα τουλάχιστον οι Σέρβοι πήραν πολλά βραβεία. Και εκεί πιο πολύ είδα τι εθνικότητας ήτανε. Και είχε πολλούς συλλόγους από την Ελλάδα, Λάρισα, Καρδίτσα. Είχε από Εύβοια νομίζω ήτανε. Είχε αρκετούς συλλόγους. Και είχε και από το εξωτερικό, Βαλκάνια. Έχετε δηλαδή... υπάρχουν σωματεία, συλλόγοι? Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη έχει. Είναι ο σύλλογος, το διοργάνωσε, ο σύλλογος Πίγασος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ο σύλλογος διοργάνωσε την έκθεση, τον διαγωνισμό. Την διοργανώνει κάθε χρόνο? Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο και εκεί και Αθήνα. Δηλαδή Αθήνα έγινε πρωτού μια εβδομάδα, νομίζω, ναι, έχει γίνει. Πέφτει δηλαδή τον ίδιο μήνα νομίζω. Το συγκεκριμένο πότε το ξεκίνησες και αν πούμε τις ώρες τις οποίες θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε κάποιες ώρες για να το κατασκευάσεις αυτό. Αυτό πρέπει να είσαι φυλακισμένο για να το κάνεις. Πρέπει να είσαι φυλακισμένο για να το κάνεις. Το ξεκίνησα τέλη Μαΐου. Και το τελείωσα πριν την έκθεση, Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου. Να τελειώσει ολοκληρωτικά. Έχεις κατασκευάσει κι άλλο? Έχω κατασκευάσει κι άλλα. Βλέπουμε ένα άλλο, ένα αυτοκίνητο Chevrolet. Ναι, Chevrolet Camaro. Και αυτό πιστό αντιγράφω, αλλά τροποποιημένο. Μάλιστα, τροποποιημένο, αλλά...
Και τώρα τι θα γίνει, θα συνεχίσεις και θα φτιάχνεις αντικείμενα. Συνεχίζουμε. Μέχρι να, συνεχίζουμε. Να κουραστείς δηλαδή. Μέχρι να γεμίσουμε όλο το σπίτι με διάφορα μοντέλα. Συνεχίζουμε. Είναι ωραίο χόμπι, είναι ένα δημιουργικό χόμπι. Κάνεις από το τίποτα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι γιατί, φανταστείς. Ναι, είδα ότι κόβεις κάποια ξύλα τα οποία ούτε καν κατά διάνοια φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση αυτό να αξιοποιηθεί σε ένα τέτοιο είδος που κάνεις. Έτσι, έτσι. Και σου μπορείς να κάνεις ό,τι φανταστείς. Αυτό είναι ό,τι το ωραίο. Φανταστείς. Ό,τι φανταστείς. Αυτό είναι το μαγευτικό. Δεν σε περιορίζει να κάνεις σε κάτι συγκεκριμένο, όπως ένα έτοιμο μοντέλο που θα το πάρεις, θα το κολλήσεις, θα το βάψεις και θα το... Αυτό το έτριψε στο Γιάννη, σας βλέπω, είναι ναι, ναι. Περιποιημένο είναι. Ναι. Λοιπόν, για πάρε το μετάλλιο στο χέρι σου και πες μου αυτό το μετάλλιο τώρα στο συγκεκριμένο, σε ποιον το αφιερώνεις. Σε ποιον το αφιερώνω. Ναι, εντάξει, μπορώ να το δώσω εσένα, αλλά όμως ενδέχεται να το αφιερώνεις κάπου. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, γιατί ήταν ιδέα του γιού μου να το κάνω αυτό. Α, η ιδέα του γιού σου ήταν αυτό. Ναι, αυτό το μοντέλο, επειδή του αρέσουν αυτού του είδους. Ναι, τα διαστημικά, τα τέτοια πράγματα του αρέσουν και μου είχε πει να του κάνω ένα διαστημόπλιο, ας πούμε, και βρήκαμε αυτά τα σχέδια από το ρώσικο, την άτρακτο, και έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Καθόταν και το παιδί σου εκεί, ο γιος σου, και ναι, ναι, βοηθούσε. Ναι, αρκετές φορές. Ναι. Κάτι το κοιτάει πιο πολύ, όχι. Καεί. Για τον αναθέτεις κάποια μικροεργασία να κάνει. Τρίψε με αυτό λίγο. Σιγά σιγά. Θα το βάλεις στο πνεύμα του μοντελισμού αυτού, ε. Σιγά σιγά. Γιατί είναι ωραία σχολεία. Είναι... Τα παιδιά πρέπει να φύγουν από τους υπολογιστές. Και... Από τους υπολογιστές, ναι. Ναι. Και είναι μια πολύ ωραία σχολεία. Περνάς την ώρα σου ευχάριστα, δημιουργικά. Προπάντων κάνεις ό,τι φανταστείς. Ό,τι φανταστείς. Τώρα το επόμενο, μπορείς να μας πεις ποιο είναι το αντικείμενο που θα το κάνεις ή το έχεις κρυφό. τι θα φτιάξεις. Θα κάνω ένα ρομπότ. Ένα ρομπότ σε μάχη. Είναι από ταινία βασικά το ρομπότ. Σε μάχη. Ναι, είναι από ταινία και είναι γνωστό ρομπότ. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει... Διάλεξα αυτό γιατί δεν υπάρχει σε μοντέλο πλαστικό να το αγοράσεις και ναι, πάλι θα είναι κάτι πρωτότυπο, όπως αυτό δεν υπάρχει να το αγοράσεις έτοιμο και φαίνεται ότι είναι κατασκευή χειροποίητη, βιοκατασκευή. Και έτσι διάλεξα για την επόμενη χρονιά να είμαστε καλά. Αν προλάβεις θα το... Να το ολοκληρώσεις. Να το ολοκληρώσεις για να το πας και πάλι σε στην κάποιες έκθεση. Εκθέσεις, ναι, έτσι. Ναι. Έτσι.